Η τουρκική πέμπτη φάλαγγα μέσα στην Ελλάδα, του Γιώργου Παπαδόπουλου Τετράδη. Όποιος πιστεύει ότι η δύναμη της Τουρκίας έγκυται στη στρατιωτική υπεροπλία της, κάνει ένα μεγάλο λάθος. Τα μεγάλα όπλα της Τουρκίας είναι οι κυρίαρχες ελληνικές πολιτικές δυνάμεις και η ελληνική παιδεία. Οι κυρίαρχες ελληνικές πολιτικές δυνάμεις από το 1974 και μετά, με εξαίρεση τη διακυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1981-1989, είχαν και έχουν απέναντι στην Τουρκία μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από φοβική, σημή της Τσίπρας, έως πολιτική κατευνασμού, Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρώτος, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με εξάρσεις απόπειρας προσέγγισης, Γεώργιος Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής ο δεύτερος. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις αγνοούν και αγνοούσαν τον πιο σοβαρό παράγοντα. Ποια είναι η Τουρκία? Επειδή στις σχέσεις δεν έχει τόση σημασία τι θέλεις εσύ από τον απέναντι, όσοι να ξέρεις ποιος είναι ο απέναντι από τον οποίο προσδοκάς. Και αγνοούσαν ποιος είναι ο απέναντι οι περισσότερες ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, ενώ η Τουρκία είναι ίσως ένα από τα ευκολότερα κράτη για να διαβάσει κανείς, επειδή επί της ουσίας η πολιτική της είναι μία διαχρονικός, όπως και η εσωτερική της πολιτική μορφή. Πρόκειται για μια στρατιωτική δικτατορία, άλλοτε εμφανή και άλλοτε καλυμμένη, με το μανδύα πολιτικών κυβερνήσεων, πίσω από τις οποίες ο ισχυρός είναι ο στρατός, και στη διοίκηση και στην οικονομία με συμμετοχή σε εκατοντάδες πρωτεύουσες επιχειρήσεις της χώρας. Η σημερινή διακυβέρνηση Ερντογάν δεν είναι τίποτε άλλο από μια δικτατορία ενός ακόμα εκλεγμένου νεότουρκου, ο οποίος κυβερνά με τη στήριξη του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας υπό ένα καθεστώς τρόμου, διώξεων και εγκλημάτων, με την ψήφο της πλειονότητας του τουρκικού λαού. Η μία διαχρονικός πολιτική της Τουρκίας στηρίζεται επίσης στο ίδιο δόγμα που εφαρμόζεται εδώ και 550 χρόνια, που κυριάρχησε στην ευρύτερη περιοχή ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή στο δόγμα της βίαιης μεταβολής, της θρησκευτικής και εθνοτικής σύνθεσης στα μέρη που κατέχει. Στα χρόνια της Οθωμανικής κατάκτησης αυτό έγινε δυνατό μέσα από ένα εξοντοτικό φορολογικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο όσοι δεν ήταν μουσουλμάνοι υποχρεώνονταν σε τέτοια χαράτσια, ώστε για να επιβιώσουν αναγκάζονταν είτε να χάσουν τις περιουσίες τους και να γίνουν ουσιαστικώς δουλοπάρικοι, είτε να γίνουν μουσουλμάνοι για να τις σώσουν. Με αυτόν τον τρόπο, οι περίπου 250.000 Οθωμανοί που έφτασαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά την άλωση, μετατράπηκαν σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα σε πάνω από 5 εκατομμύρια, όχι δημογραφικά, γινώντας απογόνους, αλλά οικονομικά, μετατρέποντας Έλληνες, Αρμένιους, Σύριους, Βούλγαρους, Σέρβους, Ασσυροχαλδαίους σε μουσουλμάνους, δηλαδή σε Οθωμανούς. Φυσικά, τα πεδομαζώματα επί περίπου 250 χρόνια μέχρι την εξόντωση των Γενιτσάρων από τους ίδιους τους Σουλτάνους έφεραν και αυτά μια βίαιη αλλίωση του δημογραφικού στην κατακτημένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπέρ των Οθωμανών, όπως και οι σφαγές για αντίπεινα κάθε φορά που οι πληθυσμοί κυρίως της παλιάς Ελλάδας ξεσηκώνονταν στα 400 χρόνια σκλαβιάς και ξεσηκώθηκαν σύμφωνα με τον Σάθα πάνω από 50 φορές ως το 1821 οι Έλληνες το γένος, μόνοι, τοπικά, πιο μαζικά ή μαζί με ξένες δυνάμεις που πολεμούσαν στον ελλαδικό χώρο τους Οθωμανούς. Αυτά τα ζωφερά χρόνια διδάσκει περίπου ως φωτεινά χρόνια εδώ και μια 25ετία στα Ελληνόπουλα μια καθηγητική και πολιτική αναθεωρητική καθηγεσία σε σχολεία, πανεπιστήμια και βουλευτήρια. Με το μανδύα είτε του κοσμοπολιτισμού, της παγκοσμιοποίησης, είτε ενός αντιεθνικιστικού διεθνισμού της νέας αριστεράς. Και αυτοί όλοι είναι το δεύτερο αλλά και ισχυρότερο όπλο της Τουρκίας μέσα στην ίδια την Ελλάδα. Το πιο αποτελεσματικό όπλο δεν σε πυροβολεί στα πόδια, σε πυροβολεί στο μυαλό. Αυτό το όπλο της αντιπατριωτικής παιδείας που ήδη γαλουχεί δύο γενιές Ελλήνων σε σχολεία και πανεπιστήμια, αφοπλίζει τους Έλληνες απέναντι στη διαρκή και μόνιμη απειλή της Τουρκίας. Και δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η μήτρα αυτού του αντιπατριωτισμού είναι η ίδια που διέλυσε από μέσα τον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία με την προπαγάνδα της μικράς και εντύμου Ελλάδος. Τι γυρεύομεν εμείς στην Μικρά Ασία και γυρίστε τα παιδιά μας πίσω, θέλουμε ψωμί και όχι πόλεμο.
Τότε ήταν η βασιλοκομμουνιστική συμμαχία που διέλυσε το στράτευμα πριν το βρει διαλυμένο έτσι ο Κεμάλ. Σήμερα είναι πάλι η ίδια δεξιοαριστερή συμμαχία της παγκοσμιοποίησης και του τάχα διεθνισμού που ταυτίζονται στο «καλά να περνάμε, να παλεύουμε για τα φράγκα και όχι για τις πατρίδες». Για αυτούς όλους δεν υπάρχουν οι σφαγές και οι εξανδραποδισμοί πάνω από 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας από το 1914 μέχρι το 1917, σύμφωνα με τις μαρτυρίες Γάλλων, Άγγλων και Αμερικανών, που είδαν με τα μάτια τους και έγραψαν για τις φρικαλαιότητες, όχι από τουρκικό στρατό, αλλά από τουρκικό όχλο χωρικών και γειτόνων, που από απλοί άνθρωποι μετατράπηκαν σε σφαγείς με μία απλή διαταγή τοπικών αρχόντων του κράτους των νεότουρκων. Για να απονείμουν δικαιοσύνη, όπως έλεγαν τα στήφη αυτά, παρακινημένα από μία ενορχιστρωμένη προπαγάνδα εθνοκάθαρσης, η οποία σε μηνύματα που περιήλθαν στα χέρια των ξένων μαρτύρων καλούσε σε εξόντωση των Ελλήνων γιατί αποτελούν πλειοψηφία και είναι εμπόδιο στα σχέδια του μέλλοντος. Όλα αυτά με τις σοβαρές υποψίες των ξένων διπλωματών και επιστημόνων αυτοπτών μαρτύρων ότι έγιναν σε γνώση και με τις ευλογίες της εμπόλεμης τότε Γερμανίας για τα δικά της στρατιωτικά σχέδια. Τις ίδιες φρικαλαιότητες υπέστη ο αρμενικός πληθυσμός με άλλο 1,5 εκατομμύριο σφαγιασμένους και εκτοπισμένους και εσταυρωμένους από τα στήφη. Αλλά και οι Ασσυροχαλδαίοι εξαφανίστηκαν με αυτόν τον τρόπο από προσώπου γης από τα εδάφη της πρώην Βυζαντινής και μετέπειτα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για να ακολουθήσει το δεύτερο κύμα εθνοκάθαρσης του ελληνικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία, 1/3 στην Κωνσταντινούπολη, 1/4 στην Κύπρο σε συνεργασία με τους Άγγλους και 1/5 με τον Ατήλα. Αυτή την Τουρκιά έχει για γείτονα η Ελλάδα. Μια Τουρκιά που δεν τήρησε ποτέ τις συνθήκες που υπογράφει και τις έχει πάντα για παζάρεμα όπως αποδεικνύουν οι παραβιάσεις σε Ύμβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη και στα δικαιώματα και τις περιουσίες των Ελλήνων στην κατεχόμενη πόλη και Μικρά Ασία. Και αντί να είναι εξοπλισμένη σαν αστακός και στρατιωτικά και πατριωτικά η Ελλάδα, για να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την ιστορία και την αξιοπρέπειά της, έχει μια διαχρονική πολιτική ηγεσία πολύ κατώτερη της τουρκικής απειλής και μια δημόσια παιδεία παραδομένη σε έναν αντιπατριωτικό ιστορικό αναθεωρητισμό που επί της ουσίας βοηθάει την τουρκική προπαγάνδα και επιθετικότητα. Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι όποιος δεν αγαπάει την πατρίδα του, τη χάνει. Και ότι δεν υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες πατρίδες. Ο καθής πρέπει να σέβεται την πατρίδα του και την πατρίδα των άλλων, όπως σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους. Αλλά όποιος δεν σέβεται την πατρίδα σου, δεν σέβεται εσένα. Για έναν ακόμα σοβαρό λόγο. Επειδή οι πλούσιοι που ορίζουν τον κόσμο δεν έχουν πατρίδα και δεν έχουν ιστορία. Πατρίδα τους είναι το χρήμα και η ιστορία τους το οικογενειακό τους δέντρο. Η πατρίδα είναι το κονάκι και το ίστατο καταφύγιο των φτωχών και των αδύναμων. Είναι το φως στα σπίτια των ανυπεράσπιστων. Είναι το ίστατο όπλο στα χέρια του λαού που μάχεται για ένα καλύτερο, όσο πιο ανεξάρτητο και όσο πιο ελεύθερο, πιο αξιοπρεπές και αξιοσέβαστο αύριο. Είναι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Τα παραμύθια μας και οι μουσικές μας. Η λαλιά μας και τα γνωμικά μας. Η παράδοση μνήμης αιώνων. Τα πείματα και ο Παπαδιαμάντης με τον Ελίτη. Πατρίδα είναι η σκάλα πάνω στην οποία πατάμε, επειδή υπάρχουν τα προηγούμενα σκαλοπάτια, που δείχνουν το δρόμο για τα επόμενα. Είναι τα μαθήματα για τα ανδραγαθήματα και τα παθήματα. Όσοι πιστεύουν ότι οι Έλληνες γεννήθηκαν χθες, δεν έχουν παρά να αναρωτηθούν πόσο απλός λαός στα χωριά κράτησε ζωντανή τη μνήμη της πόλης, της άλωσης του μαρμαρωμένου βασιλιά και τα άλλα παραμύθια στο στόμα του και στα τραγούδια του, αν δεν τα μετέδιδε από γενιά σε γενιά. Και δεν έχει παρά να αναρωτηθεί πώς τα μετέδιδε. Στην ελεύθερη και ανεξίθρησκη οθωμανική πολιτική διοίκηση, όπως διδάσκουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια οι καθηγητές της νεοαριστεράς και της παγκοσμιοποίησης. Διδάσκανε τον Παλαιολόγο και τη χαμένη αυτοκρατορία τα σχολεία επί τουρκοκρατίας. Ο Ερντογάν ήρθε στην ιστορία σαν δώρος στους Έλληνες. Τους θύμισε με τα καμώματά του
ποια είναι πραγματικά η Τουρκία και ποιοι είναι αυτοί. Τους θύμισε ότι η Αγία Σοφία είναι η μεγάλη ελληνική βυζαντινή εκκλησία υποκατοχή, ότι το Αιγαίο είναι η θάλασσα που γέννησε το έθνος και το ανέθρεψε, ότι όποιος δεν έχει ισχύ όπλων δεν μπορεί να έχει κυριαρχία και ελευθερία, ότι μια δημοκρατία δεν μπορεί να απειλείται από μια διαρκή φασιστική δικτατορία. Ότι τελικώς, κάποια στιγμή, αν θέλουν να μην κυκλοφορούν πέτες και μισοκακόμοιροι για 5 φραγκάκια, εκεί που οι παππούδες τους έδιναν το υστέρημά τους για να μιλάνε σήμερα τη γλώσσα του Ομήρου, του Αριστοτέλη, του Πλούταρχου, της Ιπατίας, του Πορφυρογέννητου, της Κομνηνής, του Πλήθωνα, του Φρατζή, του Γιατράκου, του Γκρέκο, του Δαπόντε, του Ρίγα, του Σολομού, του Καραϊσκάκη, του Ροίδη, του Βενιζέλου, του Παλαμά, του Καζαντζάκη, του Σεφέρη, θα πρέπει να υπερασπιστούν αυτή τη γλώσσα που από πίσω της είναι μια ιστορία μακραίωνη. Στην πλάτη του καθενός είναι κάτι πιο πολύτιμο από έναν μισθό. Είναι μια διαθήκη που εγχώριοι, πουλημένοι, τυφλοί και ξένοι εχθροί έχουν βαλθεί να την ξεχάσουμε, κουνώντας μας για αμοιβή ένα μισθό, πολύ μικρό, για να αγοράσει το χρυσάφι μας.